Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται όταν θεωρήσει τούτο σκόπιμον λόγω απειλουμένης εισβολής ή ασδήποτε ενεργίας, κατευθυνωμένης κατά της ανεξαρτησίας ή της εδαφικής ακεραιότητος της δημοκρατίας ή απειλούσης την ασφάλεια ζωής ή περιουσίας, να προβεί στον σχηματισμό δυνάμεως ή της θα καλείται εθνική φρουρά, επί σκοπό βοηθείας του στρατού της δημοκρατίας ή των δυνάμεων ασφαλείας ταύτης ή και αμφωτέρων, εις όλα τα μέτρα τα απαιτούμενα δια την άμυναν αυτής. Στις 4 Ιουνίου 1964, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει τη σύσταση της Εθνικής Φρουράς και αναθέτει την ευθύνη αυτής στον Υπουργό Εσωτερικών. Και στις 15 Ιουνίου καλούνται προς κατάταξη με σχετικό διάταγμα οι πρώτοι Εθνοφρουροί. Η ηλικίας μόλις 4 χρόνων Κυπριακή Δημοκρατία ζει στη θλιβερή σκιά των πρώτων διακοινωτικών ταραχών και με την απειλή τουρκικής εισβολής. Η νεοσύστατη Εθνική Φρουρά καλείται να προασπίσει την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Και τον Αύγουστο του 1964 η Εθνική Φρουρά γράφει τις πρώτες ηρωικές σελίδες της. Ιούλιος 1974. Οι τουρκικές επιβουλές και απειλές υλοποιούνται. Η Εθνική Φρουρά, ανέτοιμη και αποδιοργανωμένη από το προδοτικό πραξικόπημα που προηγήθηκε, αδυνατεί να εμποδίσει τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής. Ο ηρωισμός, η αυτοθυσία των εθνοφρουρών μας δεν αρκούν για να αποτρέψουν τον γερά εξοπλισμένο Ατύλα. Βαριά τα πλήγματα, τραγικές οι συνέπειες. Όμως, τούτος ο λαός δεν ξέρει να σκύβει το κεφάλι. Μετρά τους νεκρούς του με οδύνη. Αποζητά όσους και όσα του λείπουν με πόνο. Μα σηκώνει το μέτωπο ψηλά, σκουπίζει το δάκρυ, σφίγγει τα δόντια και αγωνίζεται. Και σε αυτό τον αγώνα, μπροστάρης είναι η Εθνική Φρουρά. Με το 40% του εδάφους της κατεχόμενο από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής με όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις και με δοσμένη την αδιάλακτη στάση αλλά και επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, η Κύπρος έπρεπε να στρέψει την προσοχή της στην αμυντική της θωράκιση. Η λύση του κυπριακού προβλήματος αναζητήθηκε και αναζητείται μέσα από ειρηνικές διαδικασίες και με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Η Κύπρος δεν θέλησε ποτέ τον πόλεμο. Τον είχε γιατί τον θέλησαν άλλοι, ούτε και τώρα τον θέλει. Ωστόσο, είναι υποχρεωμένη εκ των πραγμάτων να φροντίσει για την ασφάλεια και την άμυνά της, ενισχύοντας την Εθνική Φρουρά. Η πολιτική ηγεσία του τόπου ομόφωνα αποδέχτηκε και ενέκρινε το σχεδιασμό της αμυντικής θωράκισης. Ο λαός, κατανοώντας αυτή την ανάγκη, η οποία ουσιαστικά εξαρτά το μέλλον του, ανταποκρίθηκε και ανταποκρίνεται αυθόρμητα στην προσπάθεια ενίσχυσης της άμυνάς μας. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Κύπρου σχεδιάστηκε με βάση τις σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις, το αμυντικό της δόγμα, τις ιδιομορφίες του κυπριακού χώρου και την έλλειψη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού. Ταυτόχρονα, λήφθηκαν υπόψη οι πολιτικοστρατιωτικές εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής και φυσικά ο ρόλος και οι δυνατότητες της Τουρκίας. Το εξοπλιστικό αυτό πρόγραμμα στοχεύει στο στρατηγικό προσανατολισμό της άμυνας της Κύπρου μέσα από ορθολογιστικό επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων, στην ένταξη στην Εθνική Φρουρά τεχνολογικά σύγχρονων οπλικών συστημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη δύναμη πυρός, η μεγάλη διάρκεια ζωής και η εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού. Στο σχεδιασμό της μελλοντικής ψηλού επίπεδου τεχνικής υποστήριξης των οπλικών συστημάτων, με την επιμόρφωση στελεχών, την κατασκευή απαιτούμενων εγκαταστάσεων και την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού για τη συντήρηση και επισκευή των μέσων της Εθνικής Φρουράς. Οι στόχοι αυτού του προγράμματος υλοποιούνται με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τηρουμένων των χρονοδιαγραμμάτων. Καθοριστική ασφαλώς είναι και η χρησιμοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς με προηγμένης τεχνολογίας οπλικά συστήματα
δημιούργησε την ανάγκη εξειδικευμένης εκπαίδευσης τελεχών της, αλλά και πρόσληψης νέου τεχνικού προσωπικού, διάφορων ειδικοτήτων, καθώς και επιστημονικού προσωπικού, ώστε να μπορέσει η Εθνική Φρουρά να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτή η τεχνολογία. Οι οποιασδήποτε απειλές σήμερα, από ξηρά, θάλασσα και αέρα, δεν αντιμετωπίζονται μόνο ευθέως στα πεδία των μαχών. Επισημένονται έγκαιρα και αποδυναμώνονται μέχρι εξουδετέρωσης από τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και οπλικά συστήματα τα οποία σήμερα η Εθνική Φρουρά διαθέτει. Άσε πλέον φωνή μου τον ανέμελο στίχο, το μεθύσι σου δέσε και τη φλόγα σου κράτα. Σφίξε τώρα ζευγάρια υλικό με τον ήχο, στρώσε στέρεο το βήμα, στράτα νησιά περπάτα. Μεγαλόφωνος ύμνος στο φαρί του ασεπάρι, που ζητά δεξιοσύνη και καλό γαλινάρι. Ας μην πουν πως τραγούδι σαν γι' αυτό δεν ταιριάζει, τέτοια σκόνινη ώρα που τα στήθια σου πνίγει. Λέω εκείνο που μένει και που μόνο θαλάζει, στο καλύτερο πάντα σαν η ακούσα θα φύγει. Για τα φύγερα φύγουν πες πως κιόλα σκυλάνε, μ' όλα τα άλλα τα μείνουν γενικά μας περνάνε. Όχι εσάς δεν σας θέλει, τούτη γη δεν σας ξέρει, όλα εδώ είναι δικά μας ή απ' το κάθε λιθάρι. Απ' το χώμα, απ' το δέντρο, το νερό και τα γέρι, το κορμί μας μια στάλα για να γίνει έχει πάλι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Η αναβάθμιση που επιχειρείται με επιτυχία στην Εθνική Φρουρά καλύπτει ασφαλώς και το έμψυχο υλικό του στρατιώτες μας. Μια σειρά από μέτρα, αποτέλεσμα επιστημονικών μελετών και σοβαρού προγραμματισμού, έχουν θέσει την παρουσία των νέων μας στην Εθνική Φρουρά σε ένα καινούριο πλαίσιο. Ένα πλαίσιο το οποίο συνθέτουν βέβαια η σκληρή εκπαίδευση και η αυστηρή πειθαρχία, στοιχεία που πάντα εξυπακούει μια στρατιωτική θητεία, αλλά και που διέπεται τώρα από την υποχρέωση αναγνώρισης, προστασίας και ενίσχυσης της προσωπικότητας του στρατιώτη. Κάποτε επικρατούσε η εντύπωση πως ο στρατός αρχίζει εκεί που τελειώνει η λογική. Σήμερα αυτή η εντύπωση έχει αντικατασταθεί από τη βεβαιότητα ότι οι 26 μήνες της στρατιωτικής θητείας καλύπτονται δημιουργικά και για την πατρίδα και για τον στρατιώτη. Ο στρατιώτης αναγνωρίζει ότι η σκληρή εκπαίδευση
είναι η μόνη επιλογή που έχει για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις βαριές ευθύνες τις οποίες επομίζεται στα 18 του χρόνια. Συμμετέχει και ανταποκρίνεται στις οποιασδήποτε συνθήκες εκπαίδευσης με διάθεση και έχοντας πάντα ως στόχο την επιτυχία. Θέλει να εκπληρώσει το χρέος του προς την πατρίδα, ξέροντας πως την ίδια στιγμή εκπληρώνει και η πατρίδα το χρέος της προς αυτόν. Και τέλος, το κύριο μέρος μετά της κάνεις. Θα κάνετε ό,τι ακριβώς σας λέω, βγάλτε τη χειρολαβή μετά του μηχανισμού σκαντάλι. Τοποθετήστε την δεξιά του κοντακίου. Προσχέ! Υπομούν! Παρουσιαστή! Υπομούν! Κλείνατε παρή! Στρελ! Πρέπει να γνωρίζετε τα εξής. Η θέση βάλλοντος είναι πριν ειδών. Να μοιραστούν πυρομαχικά! Γραμμή βολής, προσοχή! Την εκτοπρινιδόν θέση, λάβατε! Η πρώτη διστακτική και φοβισμένη ίσως επαφή του νέου στρατιώτη με το στρατό και τα αντικείμενά του γρήγορα μετατρέπεται σε σιγουριά και εμπιστοσύνη. Σιγουριά και εμπιστοσύνη για το χώρο που ζει και κινείται, για τους ανωτέρους του, για τους συναδέλφους του, μα προπαντός για τον εαυτό του. Η κάθε κίνηση των στρατιωτών μας σήμερα, από την πιο απλή δραστηριότητά τους ως την πιο δύσκολη καταδρομική επιχείρηση, υπολογίζεται και εκτελείται με βάση ένα ορθολογιστικό σύστημα που προδικάζει την εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Φρουράς. Η Εθνική Φρουρά γνωρίζει ότι η εξισορρόπηση της αριθμητικής υπεροχής του αντιπάλου σε προσωπικό και μέσα, μόνο με την ποιότητα μπορεί να επιτευχθεί. Ποιότητα σε προσωπικό, ποιότητα σε μέσα. Γνωρίζει πολύ καλά ότι η αναλύωτη παραμένει η αρχή στο διάβα των αιώνων, ότι ο παράγοντας άνθρωπος παραμένει πάντοτε το κυρίαρχο στοιχείο σε οποιαδήποτε αναμέτρηση. Συνεπώς, το καλύτερο όπλο είναι εκείνο που έχει τον καλύτερο χειριστή, το χειριστή που διαθέτει το ψυχικό σθένος να σταθεί στις επάλξεις και την ικανότητα για να το χρησιμοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, απαιτείται ηθική προπαρασκευή και σκληρή εκπαίδευση, στοιχεία που αποτελούν τον οδηγό φάρο των προσπαθειών της ηγεσίας για τη δημιουργία μιας εθνικής φρουράς ικανής να εκπληρώσει την υψηλή της αποστολή. Αυτή η αναγκαιότητα έχει γίνει κατανοητή από τους στρατιώτες μας, είτε αυτοί υπηρετούν τη θητεία τους είτε βρίσκονται στην εφεδρεία. Είναι γι' αυτό που η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία
αλλά και ο λαός με σιγουριά προσβλέπουν σήμερα στην εθνική φρουρά. Ο ανθρώπινος παράγοντας αξιοποιείται αλλά και αξιοποιεί στο απόλυτο τα μέσα που η εθνική φρουρά του παρέχει. Χωρίς άλλωστε αυτό το συνδυασμό, οι πιθανότητες επιτυχίας περιορίζονται. Οι στρατιώτες έχουν σήμερα στη διάθεσή τους τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα και μέσα, ικανά να δώσουν στην πατρίδα μας την ασφάλεια που χρειάζεται και επιδιώκει. Όλοι προσφέραμε και προσφέρουμε για το νέο πρόσωπο της εθνικής φρουράς. Πολλοί και πολλές φορές από το υστέρημά τους. Σήμερα μπορούμε να χαρούμε αυτό το πρόσωπο, να το κοιτάξουμε κατάματα με σιγουριά και να το εμπιστευτούμε. Η εθνική φρουρά ανήκει σε όλους μας. Πίστη στη δημοκρατία της Κύπρου. Σεβασμός στο Σύνταγμά της. Σεβασμός στο Σύνταγμά της. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα έλλειψης στρατιωτικού προσωπικού, αλλά και για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της εθνικής φρουράς σε ορισμένες ειδικότητες, εισήχθηκε από το 1989 ο θεσμός των εθελοντών εθελοντριών υπαξιωματικών. Η εθελοντική είσοδος γυναικών στο στρατό αποδείχθηκε καθοριστική σημασία για την εθνική φρουρά. Με τη χρησιμοποίησή τους στα επιτελεία και στη βάση μονάδων, επιτεύχθηκε η αποδέσμευση των υπηρεσιών αντρών υπαξιωματικών και εθνοφρουρών, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την επάνδρωση της γραμμής αντιπαράταξης. Κάτω από άριστες συνθήκες υπηρεσίας, οι εθελόντριες υπαξιωματικοί συνέβαλαν τα μέγιστα στην προώθηση του συστήματος μηχανογράφησης του προσωπικού, υλικού, προϋπολογισμού, συμβάσεων και διαχείρισης της Εθνικής Φρουράς και του Υπουργείου Άμυνας. Σήμερα υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά 465 εθελόντριες υπαξιωματικοί και τα πρώτα συμπεράσματα από την παρουσία τους είναι ενθαρρυντικά. Η απόδοσή τους, η υπευθυνότητα και η ωριμότητα που δείχνουν εγγυούνται ότι ο θεσμός αυτός βοηθά καθοριστικά στην αναβάθμιση της εθνικής φρουράς. Η υγεία των στρατιωτών μας είναι πρώτη στη μέρημνα της εθνικής φρουράς. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, από το πιο ελαφρύ ως το πιο σοβαρό, υπάρχει πάντα η φροντίδα, με τη βοήθεια άψογα καταρτισμένου ιατρικού προσωπικού και σύγχρονων ιατρικών μονάδων. Η εθνική φρουρά αντιδρά όπως ακριβώς θα αντιδρούσε ο κάθε γονιός, με αγάπη, με στοργή, με ζεστασιά. Η εθνική φρουρά στέκει στο προσκέφαλό τους, γνιάζεται για αυτούς. Είναι τα παιδιά της. Τη ραχοκοκαλιά της άμυνας αποτελούν αναμφίβολα οι έφεδροι και οι εθνοφύλακες μας. Αυτοί που δεν μέτρησαν ποτέ την υπηρεσία τους στην πατρίδα με βάση το χρονοδιάγραμμα της στρατιωτικής τους θητείας. Αυτοί που παραμένουν στρατιώτες, ταγμένοι στην υπηρεσία της πατρίδας, γιατί ξέρουν πως το μέλλον των παιδιών τους, της οικογένειάς τους, το μέλλον το δικό τους και της πατρίδας τους στηρίζεται σε αυτούς. Η ανταπόκριση και η απόδοσή τους στις τακτικές και έκτακτες ασκήσεις αποδεικνύει το ψηλό αίσθημα ευθύνης τους και την αφοσίωσή τους στην πατρίδα. Η ετήσια άσκηση με την επωνυμία Νικηφόρος και στην οποία συμμετέχουν όλα τα όπλα και σώματα της Εθνικής Φρουράς είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας για τη συμπεριφορά των εφέδρων μας.
Αλλά η προσφορά των στρατιωτών μας προς την πατρίδα δεν περιορίζεται στα πλαίσια που η υποχρέωση για τη στρατιωτική θητεία υπαγορεύει. Επεκτείνεται θελοντικά σε πολλούς άλλους τομείς, με ευεργετικές τις προεκτάσεις στο κοινωνικό σύνολο. Κάθε χρόνο οι στρατιώτες μας προσφέρουν 3,5 περίπου χιλιάδες φιάλες αίματος, καλύπτοντας το 11% των αναγκών της Τράπεζας Αίματος. Είναι από το ίδιο αίμα που τα νιάτα της Κύπρου πρόσφεραν και θα προσφέρουν όταν χρειαστεί στο δέντρο της Λευτεριάς. Σε ώρες δύσκολες για τον τόπο και τους συνανθρώπους τους, οι στρατιώτες μας δίνουν το παρόν τους και βοηθούν. Στις πυρκαγιές, στις καταιγίδες, στις χιονοθύελες. Χωρίς να διστάζουν, χωρίς να βαρυγκωμούν, με το δυνατό χαμόγελο της νιώτης αλλά και τη συνέστηση της ευθύνης, οι στρατιώτες μας απλώνουν το χέρι και προσφέρουν με τη θέλησή τους πολύ περισσότερα από όσα τους ζητούνται. Τα δάση που κάηκαν πρέπει να ξαναφυτρώσουν. Έχουν και εδώ λόγο οι στρατιώτες μας. Φέτος έχουν φυτευτεί από τους στρατιώτες μας 18.000 δεντράκια παγκύπρια. Τούτα τα δεντράκια, τα φυτεμένα με αγάπη από τους στρατιώτες μας, θα δυναμώσουν, θα πλώσουν ρίζες, θα ρίξουν φιλοσιά πλατιά και ίσκιο δροσερό. Τα στρατευμένα νιάτα μας ξέρουν πως ριζώνουν οι ελπίδες. Ξέρεις εσύ, στρατιώτη, έμαθες, εκεί στη Σκοπιά, αγναντεύοντας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, το βουνό και την πόλη σου, το χωριό και το σπίτι σου. Η δική σου σιωπή συναντά τη δική τους πίσω από το σειρματόμπλεγμα. Έχουν τόσα να πούν. Απέναντι η απειλή, απέναντι και η ελπίδα. Απορρίπτεις την απειλή, στρατιώτη. Ζεσταίνεις την ελπίδα, νέε της Κύπρου. Και αφήνεις τις αχτίδες της να περάσουν μέσα από τα παραθυρόφυλλα της καρδιάς. Να σμίξουν με τον πόνο και το δάκρυ για τη μοιρασμένη γη σου. Να γίνουν ένα με τον πόθο σου για την ειρήνη και την επιστροφή. Αλλά και να σφυρλατηθούν στη δύναμη και στην αποφασιστικότητα αυτού του λαού για να δώσουν ξεκάθαρο το μήνυμα. Να είσαι σίγουρος, στρατιώτη, ότι και όσα αγκαλιάζει το βλέμμα σου, δεν ξεχάσαμε, δεν ξεχνούμε, δεν θα ξεχάσουμε.